την αδυναμία τους να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συντηρήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες δύο σπιτικά, εξηγούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που από τον περασμένο Αύγουστο μπορεί να αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά μετά από χρόνια ως αναπληρωτές, ταυτόχρονα όμως βιώνουν την απόσταση με τα σπίτια τους, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο κλήθηκαν να βρεθούν από τη μια άκρη μέχρι την άλλη άκρη της χώρας. Οι συνάδελφοι νεοδιόριστοι διορίστηκαν μετά από 15 και 20 χρόνια στην ελαστική απασχόληση. Ουσιαστικά δεν είναι καθόλου νέοι. Έχουν οικογένειες, είναι διαλυμένες και διασπασμένες οι οικογένειές τους. Ζητούμε να έχουν τη δυνατότητα τον Ιούνιο να υποβάλουν την αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης, να ενωθούν οι οικογένειες και να λάβουμε υπόψη μας ότι ζουν με πολύ χαμηλότερες αποδοχές από τους άλλους συναδέλφους, γιατί έχουν πολλαπλές κρατήσεις. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντας σήμερα σε πανελλαδική κινητοποίηση, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και στο Ηράκλειο, ζητώντας να μπορέσουν να ζητήσουν τον ερχόμενο Ιούνιο μετάθεση και όχι να περιμένουν έναν ακόμη χρόνο, όπως προβλέπουν οι μνημονιακές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή που το διαλέξαμε, διεκδικούμε να πάμε στον τόπο μας, αφού υπάρχουν κενά, δεν κοστίζουν τίποτα στον κρατικό προϋπολογισμό, ίσα ίσα τον ελαφρύνουν. Δεν θίγει κανένα συνάδελφο όλη αυτή η διαδικασία και φυσικά δεν απορριθμίζει το σύστημα παιδείας της χώρας. Είναι όλα ψευτοδιλήμματα, αποτελεί μόνο πολιτική βούληση το να αλλάξει αυτή η ομοιρία που συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για εμάς. Ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση χωρίς κόστος ούτε για τα σχολεία και τη λειτουργία τους, αλλά ούτε και για τα δημόσια ταμεία, δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι οι προθέσεις του Υπουργείου είχαν διαφανεί από τον περασμένο Αύγουστο, που χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση ζήτησαν μέσα σε ένα 24ωρο από τους νεοδιοριστέντες να βρεθούν από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, ξοδεύοντας επί της ουσίας, όπως λένε, έναν ολόκληρο μισθό για μια υπογραφή. Νοικιάζουν σπίτι, έχουν ανοίξει ένα δεύτερο σπιτικό. Σε αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας ιδιαίτερα, που θα υπάρξει τεράστια αύξηση του κόστους ζωής, αυτό θα είναι εξοντοτικό για αυτούς τους συναδέλφους. Δεν αντέχουμε. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται σε παρατεταμένες άδειες για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Το δίλημα δουλειά ή οικογένεια είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Μετά από τόσα χρόνια που στηρίξαμε την καριέρα μας σε όλο αυτό, δεν μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο. Την ώρα που νεοδιόριστοι καλούνται να καλύψουν τα έξοδα όχι μόνο δύο σπιτιών, αλλά και τριών, καθώς κάποιοι έχουν ήδη παιδιά φοιτητές, ο προβληματισμός γιγαντώνεται για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας οι ίδιοι ή και εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και που καλούνται να τα αφήσουν μακριά τους μέχρι να δοθεί η δυνατότητα να κάνουν αίτηση μετάθεσης. Γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία που χρειάζονται επί 24ωρου βάσης την δική τους φροντίδα, καλούνται να υπηρετήσουν τη θέση τους, τη μακρινή αυτή θέση διορισμού τους, μια και έγινε έτσι η ανισοκατανομή των θέσεων που βγήκανε ήταν απαράδεκτη.